Μάιος 1821. Ο Ιδραίος πλοίαρχος Αναστάσιος Τσαμαδός περιγράφει την επανάσταση στη Θεσσαλομαγνησία, όπου έδρασε η ναυτική του μοίρα. Μαΐου 17, ημέρα Πέμπτη, ώρα 5 αυγής, εξημερώσαντες απέναντι της Κιάθου, εσυνομιλήσαμεν με την κουσέρβα μας, η οποία είχε νομιλήσει τη νύχτα με ένα σπετσιώτικο. Ώρα 6 εσπέρας, ήλθαμεν εις το κάστρο του Βόλου και αράξαμεν υποκάτω εις το χωρίον λεγόμενον του Αγίου Γεωργίου. Ερίψαμεν από ένα κανόνι υψώσαντι στην ελληνική σημαίαν. Εστήλαμεν δε αμέσως δημαγωγικάς προκηρύξεις εις διάφορα χωρία δια να τους διεγείρωμεν εις τα άρματα και ξεχωριστά γράμματα προς τους προεστώτας με μίαν γραφήν του κυρίου Μπενάκη δια των εισμιλιές ελόγιμων διδάσκαλων και αδελφών κύριων Άνθιμων Γαζίν.